Λοιπόν, αλλιώς σκόπευα να ξεκινήσουμε την απόψινή συνέντευξη, ωστόσο η επικαιρότητα με αναγκάζει να ξεκινήσω από τα σύνορα, με αναγκάζει να ξεκινήσω από το Φαρμακονήσι, όπου έχουμε μια νέα τραγωδία. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε καταγεγραμμένους 28 νεκρούς, 28 άτομα πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να περάσουν από τα τουρκικά παράλια στο Φαρμακονήσι, εκ των οποίων 4 είναι βρέφη και 10 είναι μικρά παιδιά. Η μισή από τους 28 είναι μικρά παιδιά. Πράγματι, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ανίποτη τραγωδία και είναι γεγονός ότι όλοι, κυρίως όμως η Ευρώπη, θα πρέπει να αναλάβουμε ευθύνη απέναντι σε ένα δράμα με παγκόσμιες διαστάσεις. Έχουμε και βρισκόμαστε εδώ και 6 μήνες μπροστά σε μια τέτοια πραγματικότητα. Και πράγματι, βλέποντας αυτή την εξέλιξη, βλέποντας το Αιγαίο να μετατρέπεται σε μια θάλασσα νεκροταφείο και τις θάλασσές μας να ξεβράζουν νεκρά παιδιά, αναρωτιέμαι και αναρωτιόμαστε όλοι αν αξίζει τον κόπο κανείς να μπαίνει σε μια μικροκομματική αντιπαράθεση με ψηφοθυρικά και λαϊκιστικά χαρακτηριστικά λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Αντί να δούμε με ποιον τρόπο θα, με αίσθημα ευθύνης, να αφήσουμε το λαϊκισμό κατά μέρους και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα με παγκόσμιες διαστάσεις. Εγώ, κύριε Χαρίτο, θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα είχαμε να αντιμετωπίσουμε ανύπαρκτες υποδομές αλλά και μία αντιπολίτευση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν το Πάσχα, όταν ξεκίνησαν τα πρώτα μεγάλα κύματα προσφύγων στη χώρα, να βγαίνει και να λέει για λαθρομετανάστες. Ότι ανοίξαμε τα σύνορα, ότι εμείς τους καλέσαμε να έρθουν, λαθρομετανάστες. Τουλάχιστον σήμερα χαίρομαι που άκουσα ότι για πρώτη φορά μετά από 7 μήνες ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας διαχώρισε τους πρόσφυγες από τους μετανάστες. Τουλάχιστον τους πήρε 7 μήνες για να καταλάβουν ότι έχουμε προσφυγικές ροές και δεν μιλάμε με τους όρους εκείνους του μεταναστευτικού που μιλούσαμε την προηγούμενη περίοδο, όρους που δημιούργησαν τις συνθήκες μιας μεγάλης ανόδου της ακροδεξιάς και της Χρυσής Αυγής, ακριβώς παίζοντας με τα αντανακλαστικά της ανασφάλειας των Ελλήνων πολιτών. Σας θυμίζω επίσης ότι τότε που μας κατηγορούσε εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας για λάθρο μετανάστες, ήμουν εγώ αυτός που επικοινώνησα με τον Ιταλό Πρωθυπουργό αμέσως μετά την τραγωδία στη Λαμπετούζα και μαζί ζητήσαμε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βάλουμε το προσφυγικό στο κέντρο της ατζέντας της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξαναζητήσαμε και πήραμε τουλάχιστον τότε μια πρώτη μικρή ασήμαντη ίσως σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος αλλά συμβολικά σημαντική νίκη, διότι αναγνώρισε η Σύνοδος Κορυφής το μέγα αυτό ζήτημα, το προσφυγικό, και υιοθέτησε τη λογική του διαμερισμού της ευθύνης με την μετεγκατάσταση, επίσημη μετεγκατάσταση ενός μεγάλου αριθμού προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία.